Θα σας δείξω πως πέφτει μία καταβολάδα, πως ρίχνω μία καταβολάδα σε, από ένα άλλο κλίμα, σε κάποιο άλλο πρέμνο κλίμα που λείπει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε φροντίσει σε αυτό που λείπει δίπλα, να έχουμε αφήσει από τη χρονιά που μας πέρασε μία βέργα, να την έχουμε δέσει έτσι ώστε να μην την κορφοκόψουμε ποτέ, για να μας μείνει η βέργα. Βλέπετε εδώ τη βέργα, πόσο μεγάλη βέργα πρέπει να αφήσουμε. Καταρχήν καθαρίζουμε το μέρος το οποίο πρόκειται να τη ρίξουμε. Έπειτα ξεκινάμε και τυφλώνουμε όλα τα μάτια που δεν θέλουμε να μας πετάξει. Τα καθαρίζουμε, τα τυφλώνουμε δηλαδή. Ό,τι μένει έξω από το έδαφος, μέχρι και το έδαφος όταν το κατεβάζουμε, χαλάγεται, γιατί δεν θέλουμε να μας πάρει δύναμη και να πετάξει εκεί. Έπειτα πάμε και κάνουμε, ανοίγουμε το λάκκο μας, ο οποίος είναι γύρω στους 25 πόντους και βάθος, όσο πιο βαθιά τόσο πιο καλά, ανάλογα με τη βέργα την οποία έχουμε αφήσει. Εδώ, επειδή είναι βιολογικά τα μπέλια, έχουμε παντού γεωσκόλητες, έχουμε πολλή ζωή μέσα, μέσα στη γη, μέσα στο έδαφος. Περίπου στους 30 πόντους σκάβουμε βαθιά. Έπειτα κάνουμε ένα δέσιμο . Μπορούσε να πάει και από πιο βαθιά, από πιο χαμηλά, από εκεί κάτω, αλλά επειδή δεν ξέρουμε τι μηχανήματα μπορεί να χρειαστεί να βάλουμε στα επόμενα χρόνια, ίσως κάποιο μηχάνημα που δεν έχουμε αγοράσει ακόμα αλλά σκεφτόμαστε και τα λοιπά, γι' αυτό το λόγο το ξεκινάμε από ψηλά, γιατί ίσως εμποδίζει κάποιο άλλο μηχάνημα που θα πάρουμε στο μέλλον και θα θέλουμε να το δουλέψουμε πιο χαμηλά. Οπότε αυτό θα το εμποδίζει.
Αυτό είναι ένα μπέλι που φυτεύτηκε πριν από 2 χρόνια. Φέτος είναι η 3η του χρονιά και φέτος θα βγάλει τα πρώτα του σταφύλια. Λοιπόν, αφού έχουμε δώσει την κατεύθυνση που θέλουμε δένοντάς το πάνω στο σύρμα, το κεντρικό, αρχίζουμε σιγά σιγά και το λυγίζουμε. Ακούγονται κάποια κρακ-κρακ, μη σας ανησυχεί. Βέβαια δεν πρέπει να σπάσει αυτό, να τσακίσει. Και αρχίζουμε λοιπόν και το πάμε μέσα στη γη και ακολουθούμε τον κύκλο που έχουμε κάνει με τη γούβα. Κάνουμε ένα κυκλικό έτσι ώστε να πάρει την ίδια μορφή κάτω και το κλίμα. Η βέργα. Έπειτα ρίχνουμε χώμα για να κρατηθεί εκεί και για να μην μπερδεύετε με άλλα μηχανήματα τα οποία θα χρειαστείτε στο μέλλον, παίρνουμε ένα καλάμι, ένα στήριγμα ανάλογα τι έχει ο καθένας, το τοποθετούμε με πάντως στο κεντρικό σύρμα. Και στο κάτω μέρος προσπαθούμε, ενώ ξεκινάει δεξιά και καταλήγει αριστερά, να τα ενώσουμε έτσι ώστε όταν θέλουμε κάποιο μηχάνημα να περάσει ενδιάμεσα για να κάνει καλλιέργεια, να μην είναι εκτεθειμένα. Δηλαδή κάνουμε αυτό εδώ, το κεντρικό δέσιμο. Έπειτα τυφλώνουμε από αυτό που κατεβαίνει, από αυτό εδώ δηλαδή που έρχεται από το επόμενο κλίμα, τυφλώνουμε οτιδήποτε μάτι υπάρχει μέχρι και το έδαφος. Εκεί. Από εκεί και κάτω τα υπόλοιπα τα αφήνουμε, διότι από αυτά τα μάτια όταν θα σκεπαστούν με χώμα, από εκεί θα γίνει το νέο ριζικό σύστημα σε αυτό που κάναμε. Δημιουργείται μόνο του. Πάλι βλέπουμε αυτό που έχουμε αφήσει. Ορίστε, από εδώ και κάτω είναι χλωρό. Οπότε 1-2 μάτια που είναι εδώ τα αφήνουμε και αυτά που θα μας πετάξουν αρχίζουμε τα δένουμε προς τα πάνω για να δημιουργήσουμε το επόμενο κλίμα. Όλα τα άλλα μέσα μένουν ανοιχτά τα μάτια, ρίχνουμε το χώμα μας. Και το πατάμε διότι όπου υπάρχει κενό και αέρας αυτό δεν θα γίνει ρίζα. Πατάμε να μην έχουμε κενά μέσα. Βέβαια όσο πιο βαρύς είσαι όπως εγώ, τόσο καλύτερο πάτημα γίνεται. Το χώμα είναι ήδη υγρό πάρα πολύ από τις τελευταίες βροχές και έτσι δεν χρειάζεται πότισμα. Φτιάχνουμε ωραίο
γύρω γύρω. Κάνουμε και ένα τελευταίο πάτημα. Και δένουμε αυτό το οποίο θα μας πετάξει ένα μάτι από εδώ, ένα μάτι θα μας πετάξει βεργούλες, θα μας πετάξει βλαστάρια και αυτά τα δένουμε και τα κατευθύνουμε εκεί που θέλουμε. Δένουμε και αυτό. Και είμαστε έτοιμοι.